Κύριος Μαντάς, θα ήταν πράττει ψωμιτά. Ο κύριος Ιγουμενίδης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργή. Νομίζω ότι ο απολογισμός που ακούσαμε από την διοίκηση του ΕΚΑΒ, σαν συνέχεια του απολογισμού των διπεαρχών που ακούσαμε τις προηγούμενες μέρες, δείχνει ότι ουσιαστικά πράγματι τόσο η διοίκηση των υγειονομικών περιφερειών όσο και η διοίκηση του ΕΚΑΒ, μέσα από μια σοβαρή προσπάθεια στον πολιτικό προσανατολισμό που χαράσει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, όντως έχουν ανασχέσει τον κατήφορο του δημόσιου συστήματος υγείας, όντως φαίνεται ότι έχει αντιστραφεί η πορεία της διάλυσης της δημόσιας υγείας στην Ελλάδα. Με αυτήν την έννοια, πράγματι η παρέμβαση πριν από λίγο του εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας εμένα τοποθέτησε τα πράγματα στη θέση τους. Αυτοί που ακούν τις συμβουλές του Θεοδωρικάκου και θέλουν να συνεχίσουν το έργο Σαμαρά Βενιζέλου δεν μπορούν παρά να καταψηφίζουν αυτές τις διοικήσεις, τον είπε, δεν μπορούν παρά να καταψηφίζουν αυτήν τη διοίκηση για αυτόν τον απολογισμό του ΕΚΑΒ. Και πράγματι μένω με μισή την ερώτηση, κύριε Πρόεδρε. Το παρόν του ΠΑΣΟΚ. Και ένα δεύτερο ερωτηματικό που έχω, το παρόν των υπόλοιπων κομμάτων που στοιχίζονται πίσω από την τακτική. Ας έρθουμε λίγο στα του ΕΚΑΒ. Θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, όντως είχατε ένα πλούσιο απολογισμό που δείχνει μια θετική δραστηριότητα που αναπτύχθηκε. Επιτρέψτε μου μερικές σκέψεις. Η πρώτη από όλες αφορά το συνολικό σχεδιασμό. Ομολογώ ότι δεν τον έχω αντιληφθεί απολύτως. Πιστεύω όμως ότι το τι ανάγκες έχουμε σε προσωπικό, το τι ανάγκες έχουμε στο στόλο των ασθενοφόρων, τι γίνεται με τα πλωτά μέσα, τι γίνεται με τα εναέρια μέσα, έχει να κάνει με το συνολικό μας σχεδιασμό, όπου νομίζω ότι συμφωνούμε στην βασική αρχική τοποθέτηση. Ότι δηλαδή χρειάζεται η κάλυψη της επικράτειας για να έχουμε την έγκαιρη πρόσβαση των ασθενών στις δομές υγείας που έχουν ανάγκη. Τι χρειάζεται λοιπόν να κάνουμε, πού χρειάζεται να αναπτύξουμε τις δυνάμεις του ΕΚΑΒ και ποιες δυνάμεις δεν είναι παντού οι ίδιες, με βάση αυτά το συνολικό σχεδιασμό. Επιτρέψτε μου επίσης σχετικά με αυτό του συνολικού σχεδιασμού μία παρατήρηση. Συμμετείχα σε έναν τέτοιο σχεδιασμό στην περιοχή της Κρήτης, δεν θέλω να αναφερθώ αυτή τη στιγμή με λεπτομέρειες, ως διοικητής της υγειονομικής περιφέρειας. Δεν σας κρύβω ότι σε αυτόν τον σχεδιασμό είχα πολλές αντιδράσεις και πιέσεις να τον αλλάξω από συγκεκριμένα πολιτικά γραφεία βουλευτών κομμάτων της αντιπολίτευσης. Και δεν σας το κρύβω, κύριε Πρόεδρε του ΕΚΑΒ, ότι νιώθω λίγο άβολα τις δικαιολογίες ή των πιέσεων που ασκούνταν σε μένα ως διοικητή της υγειονομικής περιφέρειας, ότι να δούμε ενδιάμεσες λύσεις, να δούμε πιο εύκολα εφαρμόσιμες λύσεις κτλ. Να τις βλέπω ως δικαιολογίες και τωρινών αποφάσεων, οι οποίες αλλάζουν τον αρχικό σχεδιασμό. Νομίζω ότι πρέπει να το δείτε. Έχω στο μυαλό μου και στέκομαι μόνο σε αυτό, σταθμός ΕΚΑΒ στη θέση Μάρθα Ηρακλείου, στη διάθεσή σας για όσες λεπτομέρειες θέλετε. Η αλλαγή της απόφασης έχει την υπογραφή του κυρίου Μιλωνά. Να έρθω παρακάτω σε σχέση με την οικονομία των ανθρώπινων πόρων. Αποφασίσαμε με το νόμο 4368 του 16, το άρθρο 78, ο οδηγός των ασθενοφόρων να είναι προσωπικό, δύναται να είναι προσωπικό του πυροσβεστικού σώματος και προσωπικό των ΟΤΑ, εφόσον έχει εκπαιδευτεί σε ταχύρυθμη εκπαίδευση παροχής συμβασίας γνώσης παροχής πρώτων βοηθειών. Αυτό αποφασίσαμε.
Σε μια συζήτηση που κάναμε στην Επιτροπή της Βουλής για την κάλυψη των ορεινών και νησιωτικών περιοχών, σε εισήγηση που έκανα, μπορώ να την καταθέσω πάλι και στα πρακτικά μαζί με την απόφαση, είχα αναφερθεί σε αυτό το θέμα και στην αξιοποίηση αυτού του προσωπικού. Μετά την ανακοίνωση, μετά την τοποθέτηση αυτή, είχα ένα γράμμα που επίσης θα καταθέσω όλο αυτό το κείμενο από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού του ΕΚΑΒ, η οποία λέει, απευθυνόμενη σε μένα, κύριε Βολευτά, νιώθουμε ηθική υποχρέωση να σας αποστείλουμε το παρόν υπόμνημα και να σας επισημάνουμε ότι στο σύνολο της εισήγησής σας μας βρίσκεται σύμφωνος. Αυτό που πρέπει να προσδιοριστεί και να αναγραφεί ξεκάθαρα είναι πως η συνέργεια που ζητάτε να γίνει με την πυροσβεστική αλλά και την τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να περιοριστεί μόνο στη χρήση συνεργείων και πρατηρίων καυσίμων. Θα το καταθέσω στα πρακτικά όλο το κείμενο. Αναφέρεται μετά σαν παρατήρηση ότι εν πάση περιπτώσει είναι επικίνδυνο για την ζωή των αρρώστων κτλ. Σχετικά με τις αιτιάσεις της Ομοσπονδίας θα ήθελα να καταθέσω τη σκέψη μου. Υπάρχουν περιπτώσεις που υπάρχει ασθενοφόρο, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει προσωπικό. Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι αν θα οδηγεί το ασθενοφόρο. Το ερώτημα που κατά τη γνώμη μου μπαίνει και απευθύνομαι προς την Ομοσπονδία, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού του ΕΚΑΒ από αυτό το βήμα, είναι τι είναι ασφαλέστερο για τον άρρωστο. Να μετακινηθεί με το ασθενοφόρο που θα οδηγεί ο οδηγός του Δημάρχου ή ο οδηγός του πυροσβεστικού οχήματος που εκείνη τη στιγμή κάθεται, ή να μεταφερθεί στην καρότσα ενός αγροτικού οχήματος. Και βεβαίως η ερώτηση, την ανοχή σας για μισό λεπτάκι κύριε Πρόεδρε. Βεβαίως υπάρχουν ορισμένα ερωτήματα και προς εσάς. Ποιες είναι οι περιοχές όπου το προσωπικό, όπου χρειάζεται αυτή η συνέργεια της τοπικής αυτοδιοίκησης και της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Δεύτερη ερώτηση. Έχουμε προχωρήσει στην εκπαίδευση του προσωπικού που σε έκτακτη ανάγκη θα χρησιμοποιηθεί για αυτές τις περιπτώσεις. Τρίτη ερώτηση, που είναι και τοποθέτηση. Εκτός από τον οδηγό του ασθενοφόρου, εφόσον θα κινηθεί το ασθενοφόρο του κέντρου υγείας που είναι ακίνητο λόγω έλλειψης προσωπικού, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε προσωπικό του κέντρου υγείας, είτε νοσηλευτή, είτε κάποιος γιατρός, σαν προσωπικό ετοιμότητας για τέτοιες έκτακτες ανάγκες μετακίνησης. Το έχουμε δει, το έχουμε σχεδιάσει. Και επιτρέψτε μου να τελειώσω με μια τελευταία παρατήρηση πάνω στην οικονομία του προσωπικού. Κέντρο υγείας Βιάννου. Διακομιδές από τη Βιάννο στο 60 χιλιόμετρα, 60-70 χιλιόμετρα στο νοσοκομείο, 10 ή 15, σε καμιά περίπτωση δεν ξεπερνούν τη μία διακομιδή ανά διήμερο, μία διακομιδή ανά διήμερο σε βάθος τριετίας. Πόση οδηγή ασθενοφόρου διασώστες χρειάζονται για να κάνουν μία διακομιδή ανά διήμερο? Κι όμως το κέντρο υγείας Βιάννου έχει τρεις οδηγούς, έφτανε και ένας. Έχει τρεις οδηγούς, έχει έναν επικουρικό που μάλιστα τελειώνει η θητεία του σε 1,5 μήνα και υπάρχει ένα ερωτηματικό από την περιοχή τι θα γίνει αν θα ανανεωθεί η θητεία του ή όχι. Και επειδή προφανώς δεν φτάνουν οι 5 οδηγοί για να καλύψουν τις βάρδιες του κέντρου υγείας, δεν έγινε ο σταθμός της Μάρθας και το ΕΚΑΒ του Ηρακλείου με ασθενοφόρο καλύπτει κάποιες βάρδιες μέσα στο κέντρο υγείας Βιάννου. Είναι ή δεν είναι κατά τη γνώμη σας? Κατά τη γνώμη μου είναι, κύριε Πρόεδρε, σπατάλι δυναμικού, ανθρώπινου. Δεύτερο ερώτημα. Λασίθι, ας μην συζητήσουμε το γιατί. Μέσα σε μία χρονιά τρεις τομείς του ΕΚΑΒ, 3 επί 1751 άτομα, 5.000 διακομιδές. Νομικά λειτουργεί σωστά? Δεν εξαντλείται το προσωπικό εδώ? Θέλω να πω ότι ωραίες, είναι σαφής και σωστή η διάταξη που λέει ότι ένας επαγγελματίας οδηγός δεν πρέπει να είναι πάνω από 8 ώρες συνεχόμενες στο τιμόνι. Υπάρχουν όμως αυτές οι ιδιαιτερότητες ανάλογα με την κίνηση σε κάθε τομέα που κατά τη γνώμη μου δεν μπορούμε να κινούμαστε με την κατεύθυνση 17 ανατομέα, 11 ανασταθμό, 5 ανακέντρο υγείας. Υπάρχουν η συγκεκριμένη κίνηση της κάθε περιοχής. Δεν μπορεί να μένει καμιά περιοχή της Ελλάδας ακάλυπτη, αλλά δεν μπορούμε να μένουμε θρησκευτικά προσιλωμένοι ως άλλοι εικονολάτρες σε αυτά τα νούμερα. Ευχαριστώ.